Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, σε ό,τι αφορά τη σύμβαση με του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ με το ελληνικό δημόσιο, όπως καταθέσαμε την άποψή μας και στην Επιτροπή, αλλά και όταν, αν θέλετε, συζητήσαμε την αντίστοιχη συμφωνία το 2018 του ΟΝΑΣΗΟΥ με του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, μάλλον με το ελληνικό δημόσιο, διατυπώσαμε λοιπόν την ουσιαστική διαφωνία μας, η οποία την εκφράσαμε, αν θέλετε, και το 1992, όταν ξεκινούσε τη λειτουργία του ή όταν συζητήθηκε η αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης για την λειτουργία, τη δημιουργία του ΟΝΑΣΗΟΥ και τη λειτουργία του. Έτσι λοιπόν η διαφωνία μας αφορά στο γεγονός, πρώτον, πως τόσο το υπάρχουν καρδιοχειρουργικό κέντρο, όσο και οι νέες υποδομές που πρόκειται να γίνουν, αποτελούν ουσιαστικά και πρακτικά μία σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα στον κρίσιμο τομέα των αναγκών υγείας του λαού. Γεγονός που αποτυπώνεται και είναι δεσμευτικός όρος και στην αρχική σύμβαση της δωρεάς, αλλά και από τους μετέπειτα εσωτερικούς κανονισμούς. Η λειτουργία δηλαδή του συγκεκριμένου κέντρου βάσει των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. Έτσι το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή, θεωρούν προσφορά στο κοινωνικό σύνολο τη δημιουργία, επέκταση μιας επιχειρηματικής μονάδας υγείας. Και μάλιστα πάει πολύ και είναι πρόκληση να παρουσιάζονται είτε από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ως μεγάλη μάλιστα κατάσταση τι δύο αντίθετα μεταξύ τους παράγοντα. Δηλαδή, ένα νοσοκομείο που έχει ως αρχή λειτουργίας του τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας από τη μία και ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΟΝΑΣΗΟΥ από την άλλη. Και για το λόγο του αληθές, μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για το τι καλείται να πληρώσει ο κάθε ασθενής στο ΟΝΑΣΗΟ δείχνει ακριβώς αυτή την κατεύθυνση της λειτουργίας του. Αντίστοιχα, εναρμονισμένες με το χαρακτήρα του νοσοκομείου είναι και οι εργασιακές σχέσεις και το σύστημα αμοιβών που καθορίζονται σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του νοσοκομείου, δηλαδή από το επίπεδο κερδοφορίας. Συνεπώς, δεν πρόκειται για δωρεά που γίνεται και θα παραχωρηθεί στο δημόσιο, θα περάσει στην πλήρη ευθύνη και λειτουργία από το κράτος, ώστε να παρέχονται δωρεάν όλες οι υπηρεσίες σε όλους όσους τις χρειάζονται, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πρόκειται για επένδυση, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματική δράση σε ένα πολύ σοβαρό τομέα της υγείας. Και μάλιστα ο λαός θα χρηματοδοτεί αυτή την επιχείρηση με διάφορους τρόπους, είτε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού που προκύπτει από την φορολογία που το επιβάλλεται, είτε με τις αυξημένες εισφορές στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, είτε με απευθείας πληρωμές για την αγορά υπηρεσιών από το ΟΝΑΣΗΟΥ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, που αφορά διάφορες διατάξεις που ρυθμίζουν, διευθετούν, προωθούν και διαχειρίζονται μια σειρά από μέτρα που σε καμία όμως περίπτωση δεν αναιρούν τη διαχρονική ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική και στον χώρο της δημόσιας υγείας. Πρόκειται για μέτρα ανεπαρκή, αφού ακόμα και αυτά που προβλέπονται σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται, δεν απαντούν στα οξυμένα διαχρονικά προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή όπου η ανησυχία και ο φόβος των λαϊκών στρωμάτων, του λαού μας, μεγαλώνουν καθημερινά, αφενός μπροστά στο ενδεχόμενο η πανδημία να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αφετέρου βλέποντας να μένουν χωρίς πλήρη και ουσιαστική περίθαλψη χρόνιες και άλλες παθήσεις. Ήδη υπάρχει η εμπειρία του προηγούμενου διαστήματος, αφού έχουν δημιουργηθεί ως γνωστόν πολύμηνες λίστες αναμονής για απλά ιατρικά ραντεβού, χειρουργία, μένουν πίσω θεραπείες καρκινοπαθών και χρονίων πασχόντων. Δεν δίνουν απαντήσεις τα άρθρα του νομοσχεδίου στην κραυγή αγωνία, στην αγανάκτηση, την οργή των υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και των δασκάλων, των καθηγητών, των εργαζομένων στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση, στα υπουργεία, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους συνταξιούχους και την νεολαία που ενώνουν τη φωνή τους με τους μαχόμενους υγειονομικούς απέναντι στο αφήγημα της κυβέρνησης περί θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας ή ενίσχυσης της ετοιμότητας και πλήρους λειτουργίας του ΕΣΥ. Αφηγήματα όμως που γκρεμίζει η ίδια η πραγματικότητα με τραγικό τρόπο, που διαμορφώνει η χρόνια και συνεχιζόμενη πολιτική υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας και παράλληλα η ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας του. Και τι κάνει η κυβέρνηση?
την όποια αύξηση κλινικών και κρεβατιών ΜΕΘ, για παράδειγμα, στο δημόσιο σύστημα υγείας για τις ανάγκες της πανδημίας, είναι κλίνες κρεβάτια τα οποία προέρχονται από την αφαίρεση κλινών και κρεβατιών ΜΕΘ μαζί με το προσωπικό τους που προορίζονταν για άλλες παθήσεις. Την ίδια ώρα που απαιτούνται με βάση τα διεθνή κριτήρια γύρω στα 3.500 κρεβάτια ΜΕΘ, ΜΑΦ, εσείς έχετε ως στόχο, όπως προπαγανδίζεται εξάλλου, τον μέσο ευρωπαϊκό όρο των 1.200 κρεβατιών, όπως καλά γνωρίζετε από την πρώτη φάση της πανδημίας. Όμως, ακόμα και αυτό, το όριο ήταν πολύ πίσω από τις ανάγκες και το ανάγκες που εκφράστηκαν με την πανδημία στην πρώτη φάση. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη, για παράδειγμα στο άρθρο 11 για στελέχωση των ΜΕΘ με τη σύσταση οργανικών θέσεων από μόνο του δεν είναι αρκετό, διότι οι οργανικές θέσεις χρειάζονται και προσλήψεις για να καλυφθούν. Να λειτουργήσουν δηλαδή τα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας που με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όμως δεν υλοποιείται. Το ίδιο αλήθεια δεν συμβαίνει σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία που υπάρχουν κοινές οργανικές θέσεις οι οποίες παραμένουν ακάλυπτες. Αντί να προχωρήσετε σε μαζικές προσλήψεις υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, να μονιμοποιήσετε όλο το επικουρικό προσωπικό, παρατείνετε την εργασιακή τους ομοιρία για ακόμα ένα χρόνο, την ώρα που το σύστημα για τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας θα έπρεπε να στελεχωθεί με πάνω από 25.000 υγειονομικούς, βοηθητικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και άλλα. Έτσι η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενες, συνεχίζει και επεκτείνει το καθεστώς της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, της εργασιακής ομοιρίας και της διαμόρφωσης ενός ευέλικτου και βαθύτερα εκμεταλλευόμενου υγειονομικού προσωπικού, υλοποιώντας απαρέγκλιτα την πολιτική περιορισμού περικοπών των κρατικών δαπανών, αφού το επικουρικό προσωπικό μισθοδοτεί από τα έσοδα των δημόσιων μονάδων υγείας. Μία πολιτική στα πλαίσια της στρατηγικής φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, που όλα τα κόμματα εδώ μέσα αποδέχεστε. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και πάει λέγοντας. Και που στόχο έχει τι? Τη δημιουργία περισσεύματος και δημοσιονομικού χώρου, που εξάλλου έχετε δεσμευτεί για αυτά. Για την επιπλέον δηλαδή στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων από τον κρατικό κορβανά, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η αναθέρμανση της οικονομίας τους. Μάλιστα, ακόμα και η επιχειρηματολογία σας για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και όχι μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία μοιάζει σαν δύο σταγόνες νερού, μέσα από διαφορετικούς όμως ρόλους σήμερα. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αξιωματική αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, μία σας εμποδίζουν οι χρονοβόρες διαδικασίες των διαγωνισμών, την άλλη εμποδίζει το κράτος που δεν έχει λεφτά, οι δημοσιονομικοί στόχοι, οι δεσμεύσεις και πάει λέγοντας. Το συμπέρασμα είναι ότι όσα έχουν σχέση με τις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες περικόπτονται ή παραπέμπονται στη δευτέρα παρουσία, ενώ ό,τι έχει σχέση με τους επιχειρηματικούς ομίλους θεωρούνται επίγεια και άμεσα υλοποιήσιμα. Μάλιστα, αποτελεί πρόκληση να επικαλείστε όλοι σας το δίθεν ενδιαφέρον σας για τους εργαζόμενους γιατρούς και τους ασθενείς, όταν με τις τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό στις δημόσιες μονάδες υγείας εφαρμόσετε και εφαρμόζετε το μαρτύριο της σταγόνας, με το καθεστώς ορισμένου χρόνου εργασίας και της εναλλαγής μεταξύ του απασχολήσιμου και του άνεργου, με την υποστελέχωση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και με τους ασθενείς να υπόκεινται σε μακροχρόνια ραντεβού για μια εξέταση, να υπομένουν τις συνθήκες πολέμου στις εφημερίες των νοσοκομείων και τη δημιουργία ακόμα και κινδύνων για την υγεία και τη ζωή τους. Και ακριβώς τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, αυτό που σας είπαμε και στην Επιτροπή, κύριε Υπουργή. Για παράδειγμα, οι 300 περίπου επικουρικό προσωπικό εργαζόμενοι της προκήρυξης 2K του 2019, που σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα βρέθηκαν εκτός πινάκων διοριστέων του ΑΣΕΠ. Και φυσικά με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των διοριστέντων, τους πετάτε στον δρόμο, αφού έχουν εργαστεί εδώ και 6 χρόνια. Και καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Σας ρωτήσαμε και συνέβη, σας ρωτάμε και τώρα, αυτοί οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται στο σύστημα υγείας? Το ίδιο συμβαίνει και με μέρος εργαζομένων της προκήρυξης 7K, επίσης το 2019 του ΑΣΕΠ, που εργάζονται στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας από το 2014, το μεγαλύτερο μέρος τους, κάποιοι από το 2018.
ως επικουρικό προσωπικό. Έτσι, σύμφωνα με την προκήρυξη, την 7K αυτή που αναφέρθηκα, ένα μεγάλο μέρος αυτών των εργαζομένων επικουρικών στα κέντρα πρόνοιας μένει εκτός πάλι των πινάκων προσληφθέντων μετά από τόσα χρόνια δουλειάς αφενός, αφετέρου, επειδή δεν τους έχει ζητηθεί ούτε φάκελος δικαιολογητικών. Αποτέλεσμα, από μέρα σε μέρα εργαζόμενοι που δεν είναι στους προσωρινούς πίνακες να απολυθούν. Και μιλάμε, και το τονίζουμε αυτό, για προνοιακές δομές, όπου όχι μόνο οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι αναγκαίοι, αλλά πολύ περισσότεροι για να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες ανάγκες θεραπευτηρίων, γεροκομείων, των κέντρων φιλοξενίας ατόμων με ειδικές ανάγκες ή εγκαταλελειμμένων παιδιών. Και μιλάμε δηλαδή για δομές με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις απαξιώνουν και εγκληματούν σε βάρος χιλιάδων συνανθρώπων μας. Εμείς λέμε εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων αυτών των εργαζομένων και προσλήψεις μαζικά όλου εκείνου του αναγκαίου προσωπικού, και για τις μονάδες αυτές τις προνοιακές. Τρίτον, αντί για επίταξη, το είχαμε βάλει και στην αρχή της πανδημίας, αντί για επίταξη του ιδιωτικού τομέα, οι κλινικάρχες, με τις ρυθμίσεις που προωθήσατε, θα τσιπώσουν 30 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, μπορούν να ανοίγουν κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας χωρίς κανείς να τους ελέγχει, αν τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, θα έχουν και το δικαίωμα να δέχονται ασθενείς φυσικά για νοσηλεία στις ΜΕΘ μόνο αν τους συμφέρει. Και βέβαια με το παρόν νομοσχέδιο, για να μην μείνουν και με το παράπονο οι φαρμακοβιομήχανοι, τους κάνετε κι αυτός ακόμα ένα δωράκι στα τόσα που τους έχετε κάνει έως τώρα και εσείς ως κυβέρνηση, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αφορά δηλαδή τις προβλέψεις των άρθρων 12 και το άρθρο 15, που ρυθμίζεται αφενός στο ένα τις δόσεις, σε δόσεις οφειλές επιστροφών προηγούμενων ετών, είτε αυξάνοντας το όριο της φαρμακευτικής δαπάνησης του ΕΟΠΗ. Όμως, η αύξηση του ορίου δεν σημαίνει και αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού, αφού αυτές θα συνεχίζουν να καθορίζονται από τον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΗ με τις γνωστές περικοπές και τα πλαφών. Και οι ασθενείς δεν έχουν να ωφεληθούν σε τίποτα, όπως συνέβη και όλο το προηγούμενο διάστημα με όλες τις κυβερνήσεις, διότι αυτό που διαπίστωσαν οι ασθενείς, ο λαός μας, είναι ότι πληρώνουν ακόμα περισσότερο από την τσέπη τους για φάρμακα. Αντίστοιχα για εξετάσεις. Και ακριβώς αυτή η πολιτική των ορίων, διαδοχικά όλων των κυβερνήσεων, έχουν οδηγήσει στις γενικευμένες περικοπές και τα πλαφών στις παροχές υγείας και στην αύξηση των πληρωμών από τα λαϊκά στρώματα. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση, το χρόνο που κέρδισε ο λαός και η νεολαία στο πρώτο κύμα της επιδημίας, πανδημίας, όχι μόνο δεν την αξιοποίησε για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, απέναντίας αξιοποίησε το έκτακτο γεγονός της πανδημίας για να πάρει μόνιμα μέτρα που εντάσσονται στην πολιτική της περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας. Πολιτική που εφάρμοσαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και που ευθύνεται για τη σημερινή κατάντια του δημόσιου συστήματος υγείας. Της πολιτικής δηλαδή που θεωρεί την υγεία του λαού κόστος και πεδίο κερδοφορίας για κερδοφόρες επενδύσεις. Μάλιστα, την ίδια ώρα που οι λαοί μετρούσανε και μετράνε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, οι επιχειρηματίες βλέπουν ευκαιρίες και στην πανδημία για επενδύσεις και κέρδη. Όπως αυτό που αναφέρθηκα προηγουμένως με τους κλινικάρχες, όπως για παράδειγμα οι ασφαλιστικές εταιρείες που εκφράζουν την αισιοδοξία τους για γρήγορη ανάκαμψη των κερδών τους, πιέζουν για προώθηση των ΣΔΙΤ για να ασφαλιστεί, όπως λένε, ο πληθυσμός απέναντι στις πανδημίες. Και αυτό που αναδείχθηκε και στην περίοδο της πανδημίας, όπως πριν, αλλά και που θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα, είναι πως τον καπιταλισμό, το σύστημα που όλοι υπηρετείτε, η πρόληψη, ο έγκυρος κρατικός σχεδιασμός και η οργάνωση του συστήματος υγείας, η εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, η στελέχωση με προσωπικό, η εκπαίδευσή του, ώστε να μπορεί να τα αποκριθεί και να καλύψει τις ανάγκες της τρέχουσης και τις έκτακτες, που όμως είναι προβλέψιμες, θεωρούνται ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη. Αυτό το γνωρίζετε όλοι σας, αφού το υπηρετείτε. Και αυτή είναι η ουσία που
η αιτία μάλλον που δεν μπορείτε και δεν θέλετε βέβαια να ικανοποιήσετε τις ανάγκες του λαού μας στην υγεία, στην παιδεία, σε όλους τους τομείς, είτε σε έκτακτες είτε σε τρέχουσες καταστάσεις. Αυτός είναι λοιπόν και ο πραγματικός εχθρός που χρειάζεται να στοχεύσει ο λαός μας, που έχει μορφή, έχει πρόσωπο, έχει όνομα, έχει και συμφέροντα να υπερασπιστεί σε βάρος του λαού. Το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, το κεφάλαιο, οι πολιτικοί τους υπηρέτες, οι κυβερνήσεις τους και τα κόμματά τους. Και απέναντι στα δίκαια αιτήματα υγειονομικών, μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων, πώς απαντήσατε και πώς απαντάτε? Επιστρατεύετε τον αυταρχισμό, αξιοποιώντας τα μέτρα όπως τον απεργοκτόνο νόμο Αχτσιόγλου, τον κατάπτυστο νόμο για την απαγόρευση των διαδηλώσεων της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ενώ ετοιμάζεται φυσικά και νέο χτύπημα στη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση, και συνεχίζεται. Απέναντι όμως σε ποιους? Στους ήρωες υγειονομικούς που τους χειροκροτούσατε την άνοιξη, αλλά πριν λίγες μέρες όμως, στα δίκαια αιτήματά τους απαντήσατε με χημικά, με γκλόμπ και βρυσές. Πώς απάντησε η κυβέρνηση στους μαθητές και εκπαιδευτικούς, στους γονείς που διεκδικούν το δικαίωμα στη μόρφωση και την υγεία με χημικά και ανθρωποκυνηγητό? Και απέναντι σε αυτή την πολιτική, εμείς λέμε, μία επιλογή έχουν οι εργαζόμενοι τα λαϊκά στρώματα. Η ανησυχία τους, η αγανάκτηση και η οργή τους χρειάζεται να μετατραπούν σε πιο μαζικό οργανωμένο αγώνα. Συλλογική διεκδίκηση και δράση. Εξάλλου, η μεγαλειώδης διαδήλωση, το αγωνιστικό, αν θέλετε, ξέσπασμα χιλιάδων εργαζομένων και νεολαίας που απέτησε την καταδίκη της φασιστικής, ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, είναι απόδειξη της δύναμης που έχουν οι εργαζόμενοι να επιβάλλουν το δίκαιο τους. Από αυτούς εξαρτάται. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μια γρήγορη αναφορά στις υπουργικές τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά τη τμήματος... και δευτερολογία όμως, έτσι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ας πούμε δύο κουβέντες. Ναι, αλλά εντάξει. Για την, μας κατηγορήσουν για αθέμητη υποστήριξη λόγω αντιπροεδρίας. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, okay, λόγω καταγωγής από τη Θεσσαλία που επλήγει ειδικά ο νομός Καρδίτσας. Γιατί η τροπολογία αφορά τα προβλήματα που προέκυψαν από την έλευση του Ιαννού. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, του Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη ότι θα δοθούν περισσότερα χρήματα, αλλά οι αποζημιώσεις θα δοθούν με διαδικασίες και φιλοσοφία του ΕΛΓΑ, που δεν εξασφαλίζουν πλήρη αποζημίωση υποδομών, παραγωγής και δεν αναπληρώνουν το χαμένο εισόδημα. Και η αλλαγή που προβλέπει η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης όμως αξίας. Όμως αυτό, από τη στιγμή που εξακολουθεί να ισχύει ο τύπος του ΕΛΓΑ, το άρθρο 7 του ΕΛΓΑ, θα παραμείνει απλά μια δυνατότητα που δεν θα πραγματοποιηθεί και στην πράξη. Έτσι, για να πάρει λοιπόν κάποιος αγρότης το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, θα πρέπει το χωράφι του να είναι πολύ, για παράδειγμα, πολύ υψηλής παραγωγικότητας. Έτσι λοιπόν στην Καρδίτσα, τα 153 ευρώ που είναι το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, θα πρέπει να έχει απόδοση το χωράφι πάνω από 450 κιλά το στρέμμα. Δηλαδή, μια απόδοση που είναι πολύ μεγάλη και λίγοι αγρότες μπορεί να φτάσουν. Έτσι λοιπόν, με βάση το άρθρο 7 του κανονισμού του ΕΛΓΑ, χωράφια χαμηλότερης παραγωγικότητας, ακόμα και με 100% ζημιά να έχουν, δεν θα μπορούν να λάβουν το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Άρα λοιπόν δεν ισχύουν οι όποιοι ισχυρισμοί της κυβέρνησης, και αυτό που εμείς βάζουμε σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό είναι η τροποποίηση του άρθρου 7 του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Και επίσης, τελειώνω, κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την τροπολογία αυτή, το ζήτημα της, το ότι δεν διασφαλίζεται με αυτή την τροπολογία, δεν διασφαλίζονται μάλλον οι αποζημιώσεις, αφού εξαιρούνται περιοχές όπως η Εύβοια αλλά και άλλες περιοχές με μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί το προηγούμενο διάστημα πριν τον Ιαννό. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.